Γεια σας! Εδώ είμαστε σε αυτόν τον υπέροχο, το μαγευτικό, το φαντασμαγορικό χώρο του Trace & Chase για άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Lost Tapes με την υποστήριξη της Stoiximan. Χαμένες κασέτες που σήμερα θα τις αναζητήσουμε μέχρι και στη ζούγκλα. Πώς το πες, τι χρειαζόμαστε, ρε Φραγκή Χολοβέρδη, κλιματσίδα για να κατέβεις όπως ο Ταρζάν. Εντάξει, εσύ τα λες αυτά, δεν είπα εγώ κάτι. Δεν είπες, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Χαρά μας. Τι λένε δυο... Σας ενώνουν και πολλά πράγματα. Όταν συναντιέστε, ανεξαρτήτως της ιδιότητας με την οποία εξακολουθεί ο καθένας να βρίσκεται ή να μην βρίσκεται στο χώρο, είτε κάνει μια περίοδο αγανάπαυσης, όχι. Ποια εικόνα έχετε στο μυαλό σας από όλα αυτά που ζήσατε μαζί? Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μια πορεία σε ένα αθλητικό χώρο δεν είναι μόνο τι κερδίζεις, τι χάνεις, τι μένει κτλ. Είναι ένας κύκλος γνωριμιών, οι οποίοι μένουν, θα τολμήσω να πω, για πάντα. Τουλάχιστον με τους περισσότερους ανθρώπους που έχεις περάσει κάποιες στιγμές μαζί. Οπότε όλοι όσοι έχουμε περάσει κάποιες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια μαζί, όταν βρισκόμαστε είναι κάτι ξεχωριστό. Είτε βρίσκεσαι καθημερινά, είτε βρίσκεσαι μια φορά στο τόσο. Η χαρά είναι μεγάλη, ειδικά με ανθρώπους που έχεις να τους δεις χρόνια πιο συχνά, πιο αραιά, δεν έχει σημασία. Και συνήθως γυρνάς χρόνια πίσω και είναι το ίδιο πράγμα, απλά σε άλλη ηλικία. Δηλαδή, οι πλάκες και οι αναμνήσεις και οτιδήποτε έκανες τότε εξακολουθούν να υπάρχουν και εκείνη τη στιγμή. Πώς έχει αλλάξει από τότε που το πρωτογνώρισες? Ίδιος είναι. Ίδιος. Ίδιος είναι. Λίγο χειροτερεύει. Εντάξει, ασπίζουμε λιγάκι. Πολύ. Λίγο χειροτερεύει, νομίζω, ναι. Περίμενε το άλλο. Όσον αφορά τα πειράγματα, ναι. Χειροτερεύει σίγουρα. Χειροτερεύει σίγουρα. Αλλά θέλω να πω κάτι για αυτό που είπες πριν, συγγνώμη. Νομίζω ότι σκάβεις σε συναισθήματα όταν συναντάς ανθρώπους που έχεις μοιραστεί μαζί τους πάρα πολλές στιγμές. Σκάβεις σε συναισθήματα, ωραία. Καλές και κακές. Και όταν με έναν άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο δωμάτιο, έχεις μοιραστεί προσωπικές σου στιγμές ιδιαίτερες κτλ. Αυτό είναι κάτι, είναι πολύ δυνατό. Έχεις δημιουργήσει ήδη ένα μαγνητικό πεδίο, να το πω έτσι, που είναι τόσο ισχυρό που είτε τον βλέπεις κάθε μέρα, είτε τον δεις μετά από 5-10 χρόνια, τον αισθάνεσαι σαν αδερφό σου, αισθάνεσαι δίπλα σου. Πέρα από, αν δεν γίνομαι αδιάκριτος, πέρα από τα προσωπικά δεδομένα που λέμε. Λοιπόν, έχετε 2 χρόνια διαφορά. Ο Φράγκ είναι γεννημένος το 1974, εσύ, Γιώργο, το 76. Παίξατε μαζί 9 χρόνια στον Παναθηναϊκό, παίξατε μαζί στην Εθνική. Πήρατε 2 τρόπια της Ευρωλίγκας, 8 πρωταθλήματα, 3 κύπελα. Συνεργαστήκατε σε διοικητικό επίπεδο μέχρι πριν από λίγο καιρό στον Παναθηναϊκό. Έχεις κοουτσάρει το γιο του, τον Κάρολο. Σωστό, καλά το θυμάμαι. Ήμασταν μαζί στο Μπζακ. Ήμασταν μαζί στο Μπζακ. Κουμπαριά, γιατί δεν κάνατε? Ή έχετε κάνει και μου διαφεύγει? Όχι. Όχι, δεν κάναμε. Δεν κάνατε. Δεν έτυχε τώρα, εντάξει. Είτε έτσι αλλιώς δεν αλλάζει και κανένα, νομίζω. Λέω. Τώρα ολοκληρώσαμε, νομίζω, τους κύκλους μας και οι δύο οικογενειακά. Οπότε η κουμπαριά δεν προέκυψε. Τι μένει απόσταγμα από μια καριέρα όταν τελειώνει? Αναμνήσεις και σχέσεις. Και ξέρεις, αυτά που μένουν παντού. Στην προηγούμενη περίπτωση συζητάμε για μια καριέρα μπάσκετ, για ένα κύκλο μπάσκετ. Φαντάζομαι έτσι είναι σε οποιοδήποτε κύκλο τον οποίο συμμετέχουν άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ανθρώπινο ιδίωμα να μαζεύεσαι, δηλαδή είτε παίζεις τον πρωταθλητή Ευρώπης, είτε παίζεις σε μια τοπική κατηγορία, με κάποιους παίζεις. Μετά από χρόνια, με αυτούς τους κάποιους, από όπου και να σου να, πάλι τα ίδια πράγματα, με διαφορετικές ιστορίες απλά. Εγώ θα ήθελα να μου είχαν μείνει, επειδή κάτι έχω εμπνευστεί τρελά από το χώρο και επειδή σκέφτομαι ότι τα έχω όλα βολεμένα μέσα σε συρτάρια και σε κούτες και
Δεν είναι ωραία, τέλος πάντων, εκεί που τα έχω. Θα ήθελα να μου είχε μείνει ένα τέτοιο, γιατί οι αναμνήσεις είναι πολλές. Και εκτός από τις σχέσεις που είπε ο Φραγκίσκος, δηλαδή. Αλλά θα ήθελα να είχα ένα αντίστοιχο χώρο δικό μου για να, ξέρεις, να χαζεύω ένα μπάσκετ. Πού τα ανακάλυψε ότι θα παίξει μπάσκετ? Πού τα ανακάλυψα? Ανακαλύψανε, δεν το ανακάλυψα. Κοίταξε τώρα, οι περισσότεροι από εμάς της γενιάς μας είμαστε παιδιά του 87. Ναι. Δηλαδή εκεί έγινε μεγάλη έκρηξη. Εσύ είσαι και γείτονας στο Τζόνς. Ναι. Που ήταν εθνική ομάδα. Τι μου είχες πει κάποτε, από ποιον είχες πάρει αυτόγραφο τότε? Από πολλούς, και από το Φάνη και από το Φασούλα και από το Γιαννάκη και από το Μακαράκη. Εσύ ήσουν τότε 13 χρονών. 13 χρονών, ναι. Μετά παρουσιάστηκε μια έκρηξη σε μπασκέτες, αυτοσχέδιες, γειτονιές, σχολεία κτλ. Όλοι προσπαθούσαμε να μιμηθούμε κάποιον που βλέπαμε στην τηλεόραση. Εσύ ποιον προσπαθούσες να μιμηθείς? Το Φάνη. Το Φάνη. Ναι. Όχι με επιτυχία. Όχι με επιτυχία. Παίξατε μαζί. Παίξατε μαζί, ναι. Και στην Εθνική και στον Παναθηναϊκό. Μεγάλη τύχη και τιμή. Και η πλάκα είναι ότι από όλους όσους είχα πάρει αυτόγραφο τότε, παίξαμε μαζί. Σωστό. Και συμπαίχτες. Ήταν η εθνική ομάδα, είτε ήταν στον Παναθηναϊκό. Εσύ? Την ίδια ιστορία. Είχα έρθει από το Βόλο, είχα πάρει αυτόγραφα από όλους. Και την πρώτη μου χρονιά στον Πανιόνιο, στα 18 μου, κοιμήθηκα στο ίδιο δωμάτιο με τον Παναγιώτη τον Καρατζά και του πήγα το αυτόγραφο και του λέω: «Έχεις υπογράψει εδώ για μένα όταν ήμουν 11 χρονών». Και μετά ήμουν συμπαίκτης με το Φάνη, στον Πανιόνιο, στον Παναθηναϊκό, στην Εθνική. Ναι, έχει πλάκα το 97 στο Ευρωμπάσκετ, σωστό. Ναι, ήταν και εγώ παιδί το 87, οπότε είναι ο ίδιος δρόμος. Εσύ τι έπαιζες στην Νική Βόλτα, Σάρι? 1, 2, 3, 4, 5, το και βγαίνω. Εντάξει, εγώ έπαιξα λίγο, έφυγα μικρός, αλλά εντάξει, ναι, έτσι ξεκίνησαμε όλοι, δεν έχει σημασία νομίζω. Στο μπάσκετ, το μπάσκετ σε ανακαλύπτει, δεν το κυνηγάς εσύ. Και είναι κάτι λάθος που κάνουν οι περισσότεροι τώρα. Προσπαθούν να το πιάσουν, δεν αφήνουν το μπάσκετ να τους διαλέξει. Φραγκή, πεζοδρόμιο με πεζοδρόμιο είναι ένα σουτ δρόμος, που λέμε ένα τσιγάρο δρόμος. Ναι, αυτό είναι μια ωραία ιστορία. Φαντάζομαι τότε ήταν το αυτό σχέδιο τρίποντο της γειτονιάς. Είσαι εσύ στο ένα πεζοδρόμιο, μεσολαβείο δρόμος και μπασκέτα στο άλλο πεζοδρόμιο. Ναι. Πεζοδρόμιο, μπασκέτα, άσφαλτος, δίποντο, πεζοδρόμιο, στο πεζοδρόμιο, τρίποντο. Εντάξει, κάπως έτσι πήραμε χαμπάρι ότι μπαίνει μπαλά λίγο πιο εύκολα. Εκεί τι ήθελε, καμπύλη μεγάλη? Καμπύλη, εντάξει, στην αρχή δεν ξέραμε τι ακριβώς ήθελε, απλά πήγαινε. Μετά που πήγα στην Γλυφάδα, με τον Γιάννη τον Παραγιώ, εκεί μπήκε η καμπύλη για τα καλά. Η καμπύλη μπορεί να μπήκε, γιατί μάλλον θα σούταρε πάνω από το καλώδιο της ΔΕΗ για να, ναι, μπράβο, για να μπει έτσι, αλλά όπως στο απέναντι πεζοδρόμιο. Η ευθεία συντομότερη, η καμπύλη προτιμότερη. Η ευθεία συντομότερη, η καμπύλη. Δεν το ήξερα αυτό, ότι σούταρε πεζοδρόμιο, πεζοδρόμιο. Ναι, πεζοδρόμιο, πεζοδρόμιο. Εσύ πού σούταρες? Δεν σούταρα εγώ. Γι' αυτό. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δεν είναι. Ήταν πολύ κοντά το δικό μου το πεζοδρόμιο. Μεγάλωσα στο Βόλο που είναι. Σοκάκια. Σοκάκια, ξέρεις. Οπότε έκανε ένα έτσι και έμπαινε. Η υπόθεση τότε με το Σελετόπουλο, με τη μεταγραφή που ουσιαστικά φεύγει ο Σελετόπουλο στον Παναθηναϊκό, γίνεται ντόρος μεγάλος τότε για την εποχή. Στο δικό σου μυαλό, δηλαδή στο μυαλό ενός παιδιού που είναι 16-17 χρονών, πηγαίνει ακόμα στο σχολείο. Ήταν κάτι εντελώς απροσδόκητο το να βρεθεί ένα πιτσιρίκι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Εντάξει, τότε δεν το αντιλαμβάνεσαι έτσι. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει για όλους τους άλλους γύρω σου. Το μόνο που κοιτάς είναι ότι έχεις μια ευκαιρία, αυτό που αγαπάς και λατρεύεις, να το προχωρήσεις και το μόνο που κοιτάγαμε τότε είναι πώς θα πάμε προπόνηση και πώς θα ξανακάνουμε προπόνηση και πώς θα κερδίσουμε ένα δευτερόλεπτο, το δευτερόλεπτο να γίνει λεπτό, το λεπτό παραπάνω και μέχρι να καθιερωθείς. Είναι μια διαδικασία η οποία αναλώνεσαι εκεί.
Δεν σε ενδιαφέρει τι γίνεται και τι ακούγεται και τι γράφεται και μην ξεχνάς ότι τότε τα social δεν ήταν αυτά που είναι τώρα. Δεν υπήρχαν καν. Ναι, δεν υπήρχαν καν. Ναι, αλλά ήταν 3.000 δημοσιογράφοι και τώρα είναι 300. Mm. Και γράφανε παντού. Και την εφημερίδα επίσης τη διαβάζανε όλοι. Και είχε και άλλο βάρος, ειδικό βάρος, διαφορετικό. Ενώ τώρα διαβάζεις ό,τι θέλεις από τον καθένα, χωρίς να έχει... χωρίς να μπορέσεις τέλος πάντων να σχηματίσεις μια καλή άποψη. Το θυμάσαι τον ντεπούτο σου. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παναθηναϊκός Άρης, 10 Οκτωβρίου 1990, 105-84. Υπέρ του Άρη, τα 10 λεπτά δημοσιότητας του Άρη, ο Γουόρχολ. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί αυτά που βλέπαμε στην τηλεόραση, ξαφνικά τα βιώνεις εκείνη τη στιγμή, εκατομμύρια χαρτάκια στο παλέ. Και οι άνθρωποι που έβλεπες μέχρι πρότινος και τους είχες σαν θεούς, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ξαφνικά πρέπει να τους παίξεις άμυνα, ας πούμε, ή να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι. Και μετά από χρόνια να μοιραστείς το δωμάτιο και να παίξετε για τον ίδιο σκοπό. Ξέρεις πώς πρώτος και βάλεις τον πρώτο του μάτς. Εγώ όχι. Ο ίδιος θα ξέρει σίγουρα και θα ξέρει και πώς έχουν βάλει και γύρω του. Όχι. Τα μέτραγε. Ωραία, το να λέει. Εντάξει, πάνω κάτω πώς έχει γίνει. 0-3 σου είχε. 0-3. 0-3. Τρακάρι. Το πρώτο το έχει κάνει ένα σουτάκι, κάνει ένα ευνηδιασμό, γκάλι στο βάζει και μετά στην επίθεση του Παναθηναϊκού σουτάρει μπροστά στο σέλερ. Τρακαρισμένο. Έχει τότε την αίσθηση. Εγώ δεν λέω μαντικές ικανότητες ή προφητικές και σαν χλαμάρες τώρα αυτά. Ότι ανοίγεται μπροστά σου ένα δρόμο. Τίποτα δεν ανοίγεται από μόνο του. Πρέπει να τον ανοίξεις εσύ. Δεν σημαίνει κάτι ότι είσαι κάποια στιγμή κάπου. Την επόμενη στιγμή μπορεί να μην είσαι πλέον εκεί. Οπότε η διαδικασία είναι να κερδίζεις μέτρο-μέτρο-μέτρο, λεπτό-λεπτό δηλαδή, τη συμμετοχή σου και να διεκδικείς πράγματα. Αυτό έρχεται μέσα από συγκεκριμένο δρόμο. Ανέκαθεν. Δουλειά. Τι χρειάζεται μια ομάδα από σένα, τι πρέπει να κάνεις εσύ για να βελτιώσεις τον εαυτό σου και να προχωρήσεις. Δεν υπάρχει κάποια άλλη οδός. Τι καλό είχες εσύ, γιατί έπαιξες μπάσκετ. Γιατί δεν σε απέρριψε ο χώρος, γιατί έμεινες, γιατί σταδιοδρόμησες, γιατί έπαιξες σε καλές ομάδες στην εθνική. Νομίζω γιατί ήμουν ευτυχισμένος να κάνω πράγματα που οι άλλοι δεν θέλανε να τα κάνουν. Που τα θεωρούσαν λίγο πιο δεύτερα. Και εγώ με αυτό ήμουνα πολύ, πολύ, αισθανόμουν πολύ καλά. Και επειδή εγώ δεν ήμουνα καλός παίκτης, νομίζω, το πρώτο που μπορεί να με χαρακτηρίσει ήταν ότι ήμουνα πιο καλός συμπαίκτης. Είναι δύσκολο να μιλάς για τον εαυτό σου, είναι η αλήθεια, αλλά τέριαζα σε ομάδες γιατί έκανα κάποια πράγματα που ήταν σοκαριστικό διαφορετικά. Μετά από μια τέτοια καριέρα να πεις ότι δεν ήμουν καλός παίκτης. Το καλός παίκτης είναι πολύ σχετικό. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Okay. Αν έπαιζα στη Νίκη Βόλου, να μην μπορούσα να βάλω 30 πόντους εγώ. Κατάλαβες. Οπότε η αναλογία μου να ήταν η ίδια και να μην συζητούσαμε. Γι' αυτό μια ομάδα είναι ένα παζλ. Ναι. Με διαφορετικά κομμάτια, αλλά απαραίτητα για να συμπληρωθεί η εικόνα. Και αυτό είναι υπερχρήσιμο και υπερπολίτιμο. Δεν είναι απλά μελιτέα ποσότητα. Το να κάνεις πράγματα και να βοηθάς τους συμπαίκτες σου που δεν μπορούν να τα κάνουν αυτοί αντί για σένα, είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Και επίσης, ότι αυτό που είχα ήταν ότι ό,τι παρουσιάστηκε μπροστά μου, σαν ρίσκο, το πήρα. Οπότε αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, από σένα είναι ότι κάποια στιγμή οδηγώ στην Ιταλία. Δεν όταν είχες πήγαγες στο Μιλάνο. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα παίξω. Δεν έχω δελτίο καν. Δεν έχω πάρει ούτε το letter of clearance, τίποτα. Και... αυτό είναι το 1996. Σωστά. 96-97. Σωστά. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Βασίλης Κουντής, ο οποίος έχει την πληροφορία από την ΕΟΚ τότε και μου λέει ότι «Γιώργο, ήρθε το χαρτί σου, παίζεις». Και μετά μου το είπανε και από την Ιταλία και από την Ελλάδα ότι παίζω.
Οπότε εσένα σε έχω συνδυάσει με κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο και να πει Γιώργο, τελικά δεν παίζει. Δεν παίζει ποτέ, γυρνάει. Πετά πίσω. Οπότε και εκεί θα σταματούσε οτιδήποτε για μένα μπασκετικό. Θα επέστρεφα πίσω και θα ακολουθούσα έναν άλλο δρόμο. Αλλά γενικά, ό,τι πρόκληση είχα, είτε αυτό λέγεται από την Νίκη Βόλου στον Πανιόνιο, από τον Πανιόνιο στην Ιταλία, από την Ιταλία στον Παναθηναϊκό κτλ. Υπήρχαν άνθρωποι που με βοηθήσανε πάρα πολύ. Θυμάμαι μια κουβέντα με το Θήμιο τον Μπακατσιά που μου είπε κάποια στιγμή ότι ο Θήμιος ενεργός, κανονικός παίχτης, ότι τότε στην εθνική ομάδα ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εμείς να σταματήσουμε και να πάρετε εσείς τώρα τη σκυτάλη. Εκείνη την ώρα εγώ δεν ήμουν καλύτερος από το Θήμιο, δεν γινότανε. Όμως ο ίδιος ήταν αυτής της ποιότητας άνθρωπος και παίχτης που αυτό μας το έδωσε. Οπότε εγώ μεγάλωσα έτσι. Δηλαδή μεγάλωσα με αυτή την αρχή, ότι κάποια στιγμή έπρεπε και εγώ να δείξω κάτι σε κάποιον, να κάνω στην άκρη κτλ. Κτλ. Για ποιον ξέρω στάλιαζε να τον βλέπεις να σουτάρει? Όταν ήσουν μικρός, όταν ήσουν μπουτσιρικά. Ποιον σουτέρ γουστάς? Έλα, μπράβο. Λάρι. Λάρι Μπέρτ. Από εδώ είναι, από εδώ είναι. Πού είναι, ναι. Να το εκεί, 33. Μπράβο. Γιατί, γι' αυτό σου δέρες και εσύ ψηλά. Κοίταξε τώρα, είμαστε και ψηλομιμητικά όντα, έτσι. Δηλαδή, ναι, τώρα το να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν αποκλείεται. Το να κάνω ραβέρς σαν τον Καρίμ πάλι αποκλείεται. Οπότε, ό,τι πιο προσιτό σαν εικόνα και εφικτό υπήρχε, ήταν ο Λάρι Μπέρτ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Απλά έκανε τη χαζομάρα και τον αντέγραψε και στην άμυνα. Καταλαβαίνεις. Δεν πήρε μόνο την επίθεση. Πήρε και την άμυνα. Πάρτε στο γάμο. Και την άμυνα του Λάρι. Επειδή μιλάγαμε για το Μιλάνο προηγουμένως, είχες πει κάποτε και είναι απολύτως δικαιολογημένη και ορθή αυτή η προσέγγιση σου. Σε είχα ρωτήσει γιατί δεν έφυγες. Εσύ πήγες στον Παναθηναϊκό το 1990, σταμάτησες το 2009. Έχουν περάσει 32 χρόνια από τότε και με εξαίρεση κάτι μήνες στην πραγματικότητα υπήρξες εμβληματικός τέλεχος Παναθηναϊκού. Σε είχα ρωτήσει αν θα μπαίνες ποτέ στο τρυπάκι, αν θα υπέκυπτες τον πειρασμό να φύγεις. Και μου είχες πει ότι γιατί να θέλω να φύγω από μια ομάδα στην οποία όλοι θέλουν να έρθουν. Είχες ποτέ περιέργεια για το εξωτερικό? Περιέργεια ενδεχομένως όλοι έχουμε για κάτι άλλο. Ανάγκη δεν είχα να εκπληρώσω την περιέργεια. Δηλαδή να έφευγες από κάπου που όλοι θέλουν να έρθουν, ναι. Λογικό δεν είναι? Και βασικά είμαι ψηλοσταθερός. Δεν μ' αρέσουν οι πάρα πολλές αλλαγές. Τι ιδιαίτερο έχει ως άνθρωπος ο Αλβέρτης? Ο Φραγκισκός. Ναι. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, παιδί μου. Και δεν είναι ανάγκη να το μάθει. Και δεν είναι ανάγκη να το μάθει. Εντάξει, δεν λέω έτσι πολύ προσωπικά πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι νομίζω που, για το Φραγκισκό που δεν ξέρει ο κόσμος, με την έννοια πια ότι αυτό που δείχνει, αυτό που βλέπει κάποιος, αυτό είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε εμπνεύσει. Δεν μιλάει πολύ, λέει λίγα πράγματα. Του αρέσει η ευθύτητα και η ειλικρίνεια και αυτό ήταν και στο παιχνίδι και σε όλα γύρω του και νομίζω ότι αυτό τα ξέρει, πλέον τα ξέρουν όλοι και γι' αυτό είναι αποδεκτός από αντιπάλους, να το πω έτσι, από όλους τους ανθρώπους μπασκετικούς και μη. Και έχει ένα τέτοιο χάρισμα. Σε μια εποχή που μεγαλώσατε και ήταν το μπάσκετ πρώτο τραπέζι πίσω στη δεκαετία του 90 και με την αντιπαράθεση Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και τον Ιωνίων αντιπάλων και αυτά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν και από πού πήγαζε το ταλέντο της διαχείρισης να περιχαρακώσει την προσωπική σου ζωή? Να. Να περιχαρακώσει την προσωπική σου ζωή. Και να μείνεις αγνός, να μείνεις... Ό,τι θέλεις κάνεις. Αυτό πραγματικά θέλεις, το κάνεις. Δηλαδή, τι μπορεί κάποιος να εισβάλλει στην προσωπική σου ζωή, αν δεν το θέλεις, ή αν δεν το βγάλεις εσύ προς τα έξω μόνος σου? Και ο καθένας είναι κάπως έτσι. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Γι' αυτό και η ζωή είναι ωραία, δεν είναι μονότονη. Άλλος είναι έτσι, άλλος είναι αλλιώς, άλλος γουστάρει αυτό, άλλος γουστάρει εκείνο. Υπάρχει μια ποικιλομορφία και στις συμπεριφορές και στις αντιδράσεις και σε όλα. Εγώ δεν θέλω πολλά.
Το μπάσκετ, μπάσκετ. Εγώ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είμαι αυτής της νοοτροπίας. Έτσι είμαι, απλά. Νομίζω είναι πιο δύσκολο να αποδεχτείς κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε κάτι και δεν γνωρίζεις τα άλλα γύρω του. Συνήθως, όταν κάποιος είναι καλός σε κάτι, φροντίζει να προσπαθεί να ξέρεις, να πλώσει κι αλλού για να γίνει πιο γνωστός, να το πω έτσι, πιο αποδεκτός. Και άλλοι το κάνουν συνειδητά, ναι. Άλλοι το κάνουν μη συνειδητά, αλλά νομίζω ότι δεν ανήκει εκεί σίγουρα ο Φραγκίσκος. Αν η ζωή μου ήταν ένα σουτ, τρεις τελείες. Ποιο σουτ είναι η ζωή σου? Πώς? Αν η ζωή μου ήταν ένα σουτ. Μα το πρώτο. Στη γειτονιά. Αυτό είναι. Πού μπήκε, βέβαια. Από η αφετηρία είναι όλα. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις. Το θα τελειώσεις είναι το σίγουρο, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το 100%. Το θέμα είναι η διαδικασία και η σπίθα που θα σε βάλει μέσα σε έναν κόσμο. Στον άνθρωπο που έχει πάρει 25 τίτλους, που δεν έχει πάρει κανείς άλλος Έλληνας, 11 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, 5 τρόπια της Ευρωλίγκας, ένα διπυρωτικό, του μείνει αποθυμένο. Δεν λέω που θα σε ανάγκαζε να κυνηγάς δεκάρικα στις γωνίες που λέμε, αλλά ένα γαμότο σου έχει μείνει. Ότι κάτι κοίταξε, δεν αυτό κατάφερες... που είχαμε μεγάλη καψούρα και τρέλα. Εθνική ομάδα. Μπράβο. Εκεί ήταν κάτι το οποίο το αγαπάγαμε και το θέλαμε πολύ, ρε παιδί μου. Πολύ. Γιατί ήταν και εποχές που ο κόσμος ήταν πολύ ενεργός με την εθνική ομάδα, ειδικά στο παγκόσμιο της Αθήνας. Είχαμε κάποιες ατυχίες σε κάποια πανευρωπαϊκά. Είχα την ευτυχία και την τύχη να πάρω μέρος σε δύο Ολυμπιάδες. Πολύ ωραία συναισθήματα. Πολύ ωραία συναισθήματα. Είναι κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς εκεί δεν μπορέσαμε να κρεμάσουμε κάτι στο στήθος, αλλά η όλη εμπειρία της εθνικής ομάδας είναι κάτι διαφορετικό. Και τότε συχτηρίζαμε επειδή βγαίναμε Τετάρτη. Και Πέμπτη στην Ολυμπιάδα, και ναι. Πέμπτη στην Ολυμπιακός. Για να συμπληρώσω την ερώτηση που έκανα προηγουμένως, να το πάρω αλλιώς. Ποιο σουτ σε στοιχιώνει που δεν έβαλες? Ποιο να ήταν ένα. Και με την εθνική ομάδα και με τον Παναθηναϊκό και με τους δύο, με το Σχόλα, μου φαίνεται. Με το Σχόλα. Αντίπον, το ένα, ναι. Είναι με την Αργεντινή στην Αθήνα, στους Ολυμπιακούς. Μπράβο. Που τα σπάσατε εσύ και ο Βρεθάς. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο είναι με την Τάου που παίρνει το τελευταίο σουτ. Εννοείται. Και την Τζιμπάη. Στη σειρά των play-offs πριν από την Πράγα. Εγώ που δεν σουτάρω, δεν με ρωτήσω. Δεν είχα με ρωτήσει τέτοια πράγματα. Γιατί να με αγχώσει. Είμαι μάνετο. Τι να με ρωτήσει. Ποιο έχει δει πιο πολλού, εσύ ή ο Ιωάννου? Όριστε ερώτηση. Ο γιο Ιωάννου. Που λέει και ο Αλέφατο. Να, ωραία ερώτηση. Σε άλλε εποχέ όμω. Ναι, ο Μέμο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Τι ωραία, εντάξει, έχει δει μπασκετικά τώρα. Ναι, μπασκετικά λέω. Μπασκετικά, εντάξει. Και ο Φραγκίσκος έδερνε, έτσι. Όλοι δέρνανε. Ήταν και άλλο το μπάσκετ. Πλάκα-πλάκα έβλεπα κάτι ιστορίες, αγώνες ρετρό του NBA και εκεί έπεφτε κανονικό. Εκεί δέρνανε. Ναι, εκεί δέρνανε. Εκεί δέρνανε χοντρά. Τώρα σφυρίζουν, μπήκε νομίζω κανονισμός που οποιοδήποτε φάουλ γίνει στο κέντρο είναι αυτόματα... Ναι, στο NBA, ναι. Στο NBA, για να μην διακόπτεται το ευνηδιασμός, ναι. Και να μην αλλοιώνεται νομίζω η χαρά του παιχνιδιού. Ο επόμενος κανόνας είναι ότι απαγορεύεται η άμυνα. Πρέπει να το βάλουν πιο απλά. Απαγορεύεται η άμυνα, αφήστε τους να βάλουν καλάθι και το λίγουμε έτσι το παιχνίδι. Θα είναι και ευχάριστο για άλλους. Θα μπορούν όλοι να το παρακολουθήσουν. Εσένα δεν σου μείνει αποθυμένο με την εθνική ομάδα. Δεν σου μείνει, εννοώ, με την Ανδρών, σε τρεις διοργανώσεις ήταν μαζί. Τι δεν ξέρουμε για τον Ιούλιο του 1995, όμως τον μπάσκετ των εφηβών. Τι δεν ξέρουμε. Που είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Τι δεν ξέρετε και τι δεν θα μάθετε. Ναι, λέω. Εγώ πάντοτε έχω στο μυαλό μου ότι η εκπομπή λέγεται Lost Tapes, χαμένες κασέτες που τις ανελκύουμε μετά από χρόνια, σαν τα ναυάγια, αλλά έχουν περάσει ήδη 27 χρόνια. Πω πω, και είναι σαν χθες, έτσι. Είναι ένα καλοκαίρι φανταστικό, γιατί η Ελλάδα διοργανώνει και το Παγκόσμιο των Εφήβων και τη συνεχεία το Ευρωμπάσκετ το 1995. Εντάξει, ήταν... Καύσωνας, 20.000 κόσμος στο τελικό. Πέφτανε τα φώτα, είχε φωτιές. Ήταν μαγικό όλο αυτό τώρα, για έναν έφηβο να το ζει όλο... Αυτή είναι η διαφορά, έτσι. Ο έφηβος. Ναι. Έχει διαφορά.
η πρώτη σου εμπειρία με τόσο φαντάζομαι κόσμο. Εντάξει, δεν υπήρχε. Συγκλονιστικό ήταν. Μας χαρακτήρισε όλους. Και καλά, η δική μας, που ήταν δική μας 20.000. Σκέψου να είσαι έφηβος από πού, ας πούμε, και ξαφνικά να μπεις στο ΆΚΑ με 20.000 κόσμο. Νομίζω ότι κοιτώντας τώρα πίσω, αφού ψάχνουμε και σκαλίζουμε, αυτή η ομάδα, σαν εθνική ομάδα, πρέπει να ήταν κατά αναλογία να έχουν παίξει πιο πολλά παιδιά μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Από όλες. Συν την κατάκτηση. Συν το μετάλλιο, ας πούμε. Από όλες τις φουρνιές που περάσαν, γιατί περάσανε μετά και του Ζήση, του Σπανούλη και προηγούμενα κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο τη 12α, τη 18α, 20α, όλη τη φουρνιά λέω, νομίζω ότι πραγματικά έτσι, απλωθήκαν στον χώρο του μπάσκετ πάρα πολύ και πανευρωπαϊκά. Καλά, παίξανε. Ο Ρετζιάς έπαιξε και NBA, έτσι. Ναι, ναι. Καλός ο Ρετζιάς. Καλός, αδυναμία, αφού ξέρεις. Ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Καλός. Καλώς. Καλώς. Σου είπα, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο ταλέντο μπασκετικό, έτσι. Δηλαδή, 2-10 φεύγα που τα πάντα. Μου άρεσε, σας ακούω, γι' αυτό δεν κάνω ερωτήσεις. Τρομερό παιδί είναι. Ναι. Ευθύμης είναι τρομερό παιδί. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Φτάνει, όλοι όσοι φτάνουν εκεί είναι και έχουν και είναι καλή πάστα. Σε τσάτισε ποτέ τίποτα, σε έβγαλε έξω από τη ρουτίνα σου που να σε έκανε να γυρίσεις ένα βράδυ σπίτι και να πεις είτε στη γυναίκα σου είτε στον καθρέφτη σου, το σταματάω, το κόβω. Α, όχι. Όχι. Η αγάπη για την μπάλα ήταν πάντα μεγαλύτερη από οτιδήποτε. Ακόμα και στις άσχημες στιγμές πρέπει να πεισμώνεις να κάνεις περισσότερα πράγματα. Όταν την κοπανίσεις δεν είναι... Η ιστορία με τον Ομπράντοβιτς στη Δάφνη σε άλλαξε. Ο τσακωμός. Να με άλλαξε. Ναι. Τι εννοείς να με άλλαξε. Να άλλαξε κάτι μέσα στο μυαλό σου, στον τρόπο μου, στην κοσμοθεωρία. Πιστεύω ότι μας ένωσε ακόμα περισσότερο. Άμα δεν το είχε κάνει, θα τον άλλαζε. Ναι, έτσι. Άμα δεν είχε γίνει. Δηλαδή, κουβέντα μετά που είπε, που είχε κοουτσάρει της Παναγιάς στα μάτια ο Ομπράντοβιτς, που είπε και δεν προκλήθηκε για να το πει. Το είπε μόνο του ότι είναι ο καλύτερος αρχηγός που είχα ποτέ. Εντάξει, πιστεύω ήταν τα καλύτερα χρόνια. Δεν πρόκειται να ξανα... Δεν ξέρω, ποτέ μιλές ποτέ, έτσι. Αλλά ήταν πώς, τα 13 χρόνια. 13 χρόνια. 13 χρόνια τα οποία ήταν μαγικά. Είναι ωραίο πράγμα να τελειώνει κάτι καθαρά. Υπάρχει μια διαφωνία, πάντα θα υπάρχουν διαφωνίες. Yeah. Τη λύνεις και μετά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από το να μην λυνότανε. Γιατί μετά όλα είναι καθαρά, ξεκάθαρα. Ναι, είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, ό,τι λέμε αυτό είναι και σωστό. Με τα χίλια μπαίνεις μέσα εκεί. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, ούτε κάποιο σκοτεινό σημείο. Πώς ήταν η μετάβαση από τον Ίβκοβιτς στον Ομπράντοβιτς? Με ένα διάλειμμα Μαρτσελέτη. Ο λόγος που παίξαμε μπάσκετ, νομίζω, είναι αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι πολλοί. Έτσι, εγώ είχα την τύχη να έχω και τον Ηλία τον Ζούρο στο εφηβικό, στο Μανιώνιο, οπότε η πληροφορία που είχαμε ήταν επίπεδου Γιωβάνι, εγκυκλοπαίδεια. Τα πάντα. Και πολλή προπόνηση. Και ήταν σαν να παραδίδει τη σκυτάλη ο παππούς στο γιο του, ας πούμε, η συνέχεια του, κάτι πιο εξελιγμένο. Αλλά είχαν τις ίδιες αρχές, είχαν, ξέρεις, την ίδια φιλοσοφία, ήταν τις ίδιες... Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Τις ίδιες σκέψεις. Το θεωρώ μεγάλη τύχη, ας πούμε, που μπορέσα και πέρασα τόσα χρόνια δίπλα του. Τι ιδιαίτερο είχε και έχει? Όλα ήταν ιδιαίτερα. Δηλαδή ήταν σατανά στον πάγκο, ήταν... στο πώς διαχειριζόταν τις ομάδες, τι ήταν αυτό που τον έκανε, γιατί όλοι έχουν κάποιες αρετές, κάποια στοιχεία. Ο Μπράντοβιτς τι έχει? Όλα. Όλα.
ξεκινώντας από το πώς σου συμπεριφέρεται, από το πόσο κανονικός άνθρωπος είναι. Κανονικός. Κανονικός, ναι. Γιατί όλοι είμαστε κανονικοί. Απλά κάποια στιγμή θέλουμε να το παίξουμε κάτι διαφορετικό για τη στιγμή, ας πούμε, εκείνη εκεί, κάτι άλλο. Όχι, από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Με τεράστιες γνώσεις. Τεράστιες γνώσεις. Και το πιο βασικό απ' όλα για οποιονδήποτε προπονητή δεν είναι μόνο οι γνώσεις του μπάσκετ, είναι αυτές τις εικόνες και τις γνώσεις που έχει, πώς θα σε πείσει να τις κάνεις πράξη. Δηλαδή το πώς σε εμπνέει κάποιος. Το πώς μπορεί να σου πάρει το 100% και ακόμα παραπάνω. Αυτό είναι χάρισμα, δεν είναι εύκολο. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Που είναι μια ατάκα την οποία χρησιμοποίησες αρκετές φορές, ακόμα και εκείνο το βράδυ της απογόρησής σου. Στο άκα του επίσημου αντίο, δηλαδή με την Τζέσκα Μόσχας. Πώς προέκυψε? Είναι μια πραγματικότητα. 100% είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Μια διάρκεια, όσο μεγαλύτερη η διάρκεια είναι σε κάτι, τόσο περισσότερα εναλλαγές συναισθημάτων θα έχει. Είχαμε την δείξη στο Παναθηναϊκό, ένα τεράστιο ποσοστό, δεν ξέρω πόσο, να ήμασταν μόνο χαρές. Μα δεν μπορεί να είναι τα πάντα χαρές, θα έρθουν και δύσκολες στιγμές, όπως και ήρθανε. Εκεί είναι το θέμα. Να σταθείς δίπλα σε κάτι που έχει ανάγκη. Είτε είναι ομάδα, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι οτιδήποτε. Εκεί φαίνεται η αξία του να αγαπάς πραγματικά κάτι. Γιατί αυτό το πράγμα θα έρθει κάποια στιγμή, είναι αναπόφευκτο. Mm-hmm. Και αν έχεις την κατάλληλη στήριξη και την αγάπη από αυτούς που υποτίθεται ότι αγαπάνε το οτιδήποτε, θα έχεις μια ευκαιρία να ξανασηκωθείς και να προχωρήσεις. Ο Φραγκίσκος έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι σου, μεταξύ άλλων, το ότι έχει ένα σπάνιο και πάντως ασυνήθιστο όνομα, έτσι. Το Φραγκίσκος. Αυτό δεν μ' αρέσει, κάπου πάει τώρα. Όχι. Γιατί αν μου λέγανε Γιώργο Κώστα Νίκο, μπορεί ο Θανάσης Γιαννακόπουλος να του άλλαζε το όνομα. Καλά, ναι, είχε. Πώς έλεγε ένα. Το θυμόταν. Εγώ ήμουνα, επειδή είχα τη συνέχεια του Γεωργικόπουλου, του Γιάννη. Του Γιάννη. Ναι. Φώναζε Γιάννη. Μετά ήρθε ο Ξανθόπουλος του Παναθηναϊκού. Φώναζε Γιώργο. Τον Ξανθόπουλο, αντί να τον λέει Βασίλη, τον έλεγε Γιώργο. Εντάξει. Αλλά σένα σε έλεγαν ο Φραγκίσκο. Δεν ξεχνιόταν, ναι. Μένα με έλεγε Φράτζι. Φράτζι. Φράτζι, ναι. Ποιος έλεγε, όταν ήσουν μικρός, έλεγανε Φραγκούλη. Και στη γειτονιά, ναι. Ο Παυλιτζόγλου μου το ρουφιάνε ψήφι. Ο ταινίστας. Ο Φραγκούλης μου. Ο ταινίστας Παυλιτζόγλου. Ο ταινίστας. Πλέον. Τι αναπολύεις από εκείνες εποχές, τι αναπολύεται από εκείνες εποχές. Δεν λέω σαν τους γέρους που κάθονται στο τζάκι, σαν τους γέρους του Muppet Show, ρε παιδί μου. Τι αναπολύεται, τι θα θέλατε, αν μπορούσατε να το κουβαλήσετε από τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000 και να το ξαναφέρετε. Σε προσωπικό επίπεδο ή στο... Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Κοίταξε, εγώ δεν απήχα... Γιατί το λέω αυτό. Γιατί εσείς δεν ζείτε μόνο με τις αναμνήσεις και μετράτε χρόνια σύνταξης. Είστε και δύο ενεργοί στον χώρο. Δηλαδή δεν φύγατε ποτέ, γι' αυτό το λέω. Το να αναπολύσεις κάτι δεν βοηθάει σε κάτι. Το να ζεις ακόμα κάποια πράγματα είναι σημαντικό. Αλλάζουν και εποχές, ξέρεις, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με μία βιντεοκασέτα που θα ερχόταν μαζί στην προετοιμασία. Μία. 5 κασέτες για να δούμε 5 βράδια κάποια ταινία. Μετά ήρθε το CD που είχες τη δυνατότητα να έχεις 50 μαζί σου, ας πούμε, στη θήκη. Αλλά πάντα το Σφαγιανάκι. Για τηλεόραση λέω, για ταινίες. Σφαγιανάκι ήταν στο Πούλμαν που έπαιζε. Ναι. Στην Πηλαία. Στην Πηλαία το θυμάμαι εγώ, δηλαδή. Ναι. Μετά ήρθε το CD, μετά ήρθε ο υπολογιστής. Μια άλλη φανέλα. Που ο καθένας μπορούσε να δει την ταινία στο δωμάτιό του. Μετά ήρθε το κινητό και αντίο... Δηλαδή αυτό το παρείστικο ό,τι είναι να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί, άρχισε σιγά σιγά η απομόνωση. Οπότε έχω αναπολύσει στιγμές οι οποίες γινόταν χαμός. Αυτό το παρεάκι, φέτος πήγανε τα παιδιά, παιδες και έφηβοι, στο μια προετοιμασία, μια μίνι προετοιμασία μιας εβδομάδας. Λείπει η επικοινωνία. Κοινωνικό φαινόμενο, Λείπει από όλους. Οπότε ένας κανόνας ήταν ότι τα παιδιά παραδίδαν κινητά για να αναγκαστούν να μιλάνε. Νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς φέτος θα ξέρει
ο Κωστάκης που είναι, αν ο Γιαννάκης, ο συμπαίκτης του, έχει αδελφή ή τι δουλειά κάνει ο πατέρας του. Γιατί αλλιώς το Instagram δεν το γράφει. Δεν το γράφει. Ναι. Οπότε τους αναγκάζεις λίγο να έχουν... Έχει χαθεί επικοινωνία και έτσι τους αναγκάζεις λίγο να επικοινωνήσουν. Λοιπόν, εδώ είναι μια φανέλα που λέει Κάτας. Είναι μια ιστορία από αυτές που ίσως τις πιο συγκινητικές που μπορεί να έχουν σημαδέψει την καριέρα ενός ανθρώπου. Είναι η φανέλα που σου έδωσε ο Κάτας μετά το τελικό με τη Μακάμπη στο Final Four στην Πηλαία το 2000 που εσύ το έχασες λόγω τραυματισμού. Ναι, ήταν ένα από τα 4 χειρουργεία που έχω κάνει. Γιατί ρωτούσες πριν το Φραγκίσκο αν έχει σκεφτεί να σταματήσει ποτέ. Αλλά είναι τόσο μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνεις που ξεπερνάς πολλά πράγματα. Δεν είμαι ο μόνος που έχει κάνει χειρουργία. Ο Ντέτ σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν μπορούσε να συνεχίσει, δεν φεύγει, νιώσουμε να ανέβω. Ναι. Αυτή πάντως τη φανέλα τώρα εδώ με αυτό που κάνει. Θυμάμαι, εγώ θυμάμαι την εικόνα πάρα πολύ. Δηλαδή κάθεσαι δίπλα, φοράς ένα καστόρινο νομίζω και έχει το κάτσες και σου δίνει τη φανέλα που γίνεται. Ναι. Τη κακομοίρα στο γήπεδο με το καστόρινο το φορούσε ο Τάσος ο Στεφάνου. Ο κύριος Τάσος. Εγώ φορούσα ένα λευκό πουκάμισο. Δεν έχει σημασία. Ανταλλάξαμε τούτο το πουκάμισο, μου έδωσε τη φανέλα. Εγώ από τότε την έχω. Φαντάζομαι ότι αν τη βάλουν σε μια δημοπρασία, όλο και κάποιο Εβραίο θα βρεθεί να την πάρει. Δεν σου είχε βαφτίσει το κορίτσι ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Στο είχε βαφτίσει ήδη. Όχι, όχι, δεν είχα. Τότε δεν είχα. Μετά, ναι, μετά κουμπαριάσαμε, αλλά εντάξει, αστείευομαι βέβαια. Αυτή είναι μια φανέλα η οποία για μένα έχει πολύ μεγάλο έτσι, συναισθηματικό δέσιμο έχω και με τον ίδιο και με τη φανέλα και... Και μετά έρθει από Θεού στο αεροδρόμιο που πραγματικά ναι, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, απίστευτο, δηλαδή ναι, ήταν τρομερό. Τον πήραν και το σηκώναν, τον πετάγανε στα χέρια. Η φίλαθλη της Μακάμπη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πουδρό. Και... Ενώ τους είχες ναι, ναι. Στο δεύτερο και σε ό,τι στιγμιότυπα δείχνουν εντωμεταξύ, δείχνουν το τελευταίο τρίποντο που βάζει ένα pick and roll αριστερά και βάζει το καλάθι που κερδίζουμε και είναι ωραία ιστορία, ναι. Συγκινητική. Συγκινητική ιστορία. Ποιος τη εξαιρέσει των παρόντων από όλους αυτούς με τους οποίους συναγελάστηκες και τους περισσότερους τους καλωσόρισες κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό ως αρχηγός. Με ποιον θα ήθελες να είσαστε παντοτινοί φίλοι. Ποιος ήταν έτσι... Δεν είχαμε ποτέ θέμα με κανένα παιδί. Καλά, δεν είπα ότι είχες. Με κάποιους απλά, όπως ναι. Όλες οι παρέες έρχεσαι πιο κοντά, με άλλους ακόμα πιο κοντά, με κάποιους πιο λίγο. Είναι παιδιά τα οποία μιλάμε ακόμα, ας πούμε, έτσι. Και με το Σάνι μιλάμε ακόμα και με το Ρέτσα μιλάμε ακόμα. Δεν έχουμε κάποια πρόβλημα. Με κάποιους οπότε βρισκόμαστε είναι σαν πέρασε μια μέρα. Με τον νυν πρόεδρο της EuroLeague. Το Ποντιρόγκα. Με τον Τζεντίλε. Ο Ντέτ με ρωτούσε για το τι κάνει ο Μπαλογιάννης, ας πούμε. Που έχει, ο Τζεντίλε σε είχε συστήσει το Μαρτσελέτη. Ναι. Ο Νάντο. Είχε χτυπήσει, πήγα στη θέση του και μετά χτύπησα εγώ. Μπράβο. Ισορροπία, ένα-ένα. Κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα. Όχι, λέω, με ρωτούσε ο Ντέτ τι κάνει ο Μπαλογιάννης, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, έχουν περάσει πόσα χρόνια. Και 20 χρόνια εκεί. Ακριβώς, ναι, και με ρωτούσε τι κάνει ο Γιώργος, πώς είναι, που ήταν συμπαίκτες τότε. Οπότε ήταν ωραίες και γεμάτες έτσι χρονιές, ωραία χρόνια. Αν σου πετάξω την μπάλα, τσάκατε. Έχω και ένα μαρκαδόρο. Τι σου θυμίζει μου, λένε. Μια μπάλα και ένας μαρκαδόρος. Θα την πετάξει κανένα μπάγκο. Λοιπόν. Μάλλον όχι μαρκαδόρο. Με το σώμα. Σε πόσα επίπεδα πλακωθήκατε. Τη μισή. Πλακωθήκατε. Όταν ο Σόλομον έπαιζε στον Άρη και εσύ τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Σόλομον έπαιζε στην ΕΦΕΣ και εσύ τον Παναθηναϊκό. Και όταν ο Σόλομον έπαιζε στην Ούλκερ και εσύ στον Άρη. Σωστά. Δηλαδή είναι. Ο Κάσιος Κλέη πλακώθηκε με λιγότερους για να γίνει. Και σε κάτι αεροδρόμια. Ήταν ωραίο γιατί μας έδινε λίγο παραπάνω κίνητρο όλους. Οπότε είχαμε βρει κάτι να σημαδεύουμε.
Εντάξει, μπάλα ήταν κάτι. Εντάξει, τότε δεν είχε κι αυτό. Τα plexiglass. Όχι. Α, το. Δεν είχε το instant replay. Το instant replay, έτσι όπως ναι, το κάνεις. Οπότε. Είχε... Δεν θα είχαμε τελειώσει πολλούς αγώνες, είναι η αλήθεια, αν το είχε. Μια μπάλα με τις υπογραφές και στο τέλος του παιχνιδιού. Του τρίτου αγώνα, ναι, στο Άκα. Την είχαμε πάρει την μπάλα μαζί μας. Είναι η μπάλα που σας πέταξε αυτό στον πάγκο στο δεύτερο μάτς. Ναι. Στην Κωνσταντινούπολη. Μας προκάλεσε, μας προκάλεσε. Και ήταν ωραίο όμως. Ήταν ωραίο. Και άσχετα... Άμα είμαστε στην Αμερική, αυτό θα γινόταν η βιβλία ή η ταινία. Άσχετα τώρα τι έχει γίνει, οφείλω να πω ότι στο ταλέντο και στην μπασκετική οντότητα του Σόλομον υποκλίνομαι εγώ. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι παιχτάρα. Έτσι. Απλά όλο αυτό, ουσιαστικά έκανα αυτή τη δουλειά που συζητούσαμε πριν. Έπρεπε κάποιος να του χαλάσει το μυαλό. Mm. Και αυτό μας έδινε και κίνητρο, οπότε λειτουργήσε, νομίζω, υπέρ. Και τι του γράψατε, καλή επιτυχία στο τελικό πρωτάθλημα. Ναι. Και κάτι άλλο, μάλλον. Όχι, όχι, ήταν. Νομίζω υπάρχει, η μπάλα αυτή υπάρχει ακόμα. Την έχει ο Άκης ο Παναγιωταράς. Εντάξει, ιστορίες, αφού θέλεις. Ναι. Παίρνουν καμιά ωραία ιστορία. Εσύ είσαι και πολύ διακριτικός πάντα, αλλά εντάξει, θα μιλάμε καλά εδώ, μετά που έχουν παραγραφεί τα εγκλήματα. Ιστορίες πολλές ωραίες. Τι είδους ιστορία. It's up to you. Συνεχίστε και θα μου έρθει. Έλα, με να του έρθει. Με ποιον παίχτη, όχι με ποιον παίχτη. Σου άρεσε να τρώγεσαι. Και... Αναλαμβάνοντας επομιζόμενος αποστολές. Αν μου άρεσε... Ναι, ναι, που, ήταν που σου βγάζε τα λυσακά σου. Που, ο ρόλος. Ναι, ήταν που τον θεωρούσες έτσι πρόκληση για να το να αντιμετωπίσεις. Η ζωή μου ήταν αυτή, ο ρόλος μου ήταν αυτός να το κάνω. Και έτσι επίσης είχα κερδίσει, νομίζω, την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου, γιατί ξέρανε ότι αυτό το ρόλο που μου έχουν αναθέσει θα τον φέρω εις πέρας. Και ξέραμε όλοι στο τέλος της ημέρας ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας, υπάρχει ένα αποτέλεσμα, τις περισσότερες φορές καλό. Έτσι. Και έτσι πορευόμασταν, έτσι συνεχίζαμε. Έχω παίξει και στο NBA, αυτό ήθελες έχεις να πεις. Έχεις παίξει στο NBA, το καταθέτω. Λοιπόν, ορίστε. Το Ράπτορ, νούμερο 5. Ορίστε. Γιώργος Καλαϊτζής. Το 5 πώς προέκυψε. Ήταν αυτό που περίσεψε. Μου το έδωσε ο Αντώνης όταν πήγα στον Παναθηναϊκό. Ο γεροντητής. Ναι. Νομίζω το φορούσε την προηγούμενη χρονιά. Είχε φύγει ο Σοκ. Ναι. Είχε φύγει το 5 ο Σοκ και μου λέει: πάρει το 5. Είσαι και κοντός, είσαι και ξανθός. Πάρ' το. Έχεις μουστέκι. Δεν είχα τότε. Ναι. Τώρα έχω κάνει κάτι προσπάθειες να αφήσω χωρίς επιτυχία. Το 4. Φόρεσες ποτέ άλλο νούμερο. Εκτός την Εθνική. Εκτός από την Εθνική. Κοίτα, με το που ήρθα μου είχαν δώσει το 13. Στον Παναθηναϊκό. Ο Νάκος. Θυμάσαι τον Νάκο. Πώς το θυμάμαι τον Νάκο, δεν θυμάμαι. Παπακωνσταντόπουλος. Ναι. Άλλες εποχές. Και μετά την επόμενη χρονιά ξεκίνησα με το 4 και τελείωσα με το 4. Υπήρχε λόγος. Όχι κάποιος ιδιαίτερος. Στην Γλυφάδα, ας πούμε, φοράγα το 15. Ναι. Στον Παναθηναϊκό. Φόρεσα το 4. Βασικά έκανα την πρώτη φωτογράφηση. Είχε μια φανέλα 4 με το που πήγα. Μου δώσαν αυτή να τη φορέσω για τις ανάγκες της φωτογράφησης και έμεινε. Τη φορούσε κάποτε ο Απόστολος Κόντος. Ναι. Όταν τη βλέπεις ψηλά, τι νιώθεις. Τύχη και ευγνωμοσύνη. Μου δόθηκε ευκαιρία σε μια ομάδα, σε κάποιους ανθρώπους. Που είχαν την ομάδα, να περάσω κάποια χρόνια απίστευτα. Να δώσω ό,τι είχα και δεν είχα μέσα μου. Και τελικά, κοιτώντας πίσω, να πούμε ότι ζήσαμε κάποια πολύ ωραία πράγματα που έμειναν για το σύλλογο. Με την οικογένεια Γιαννακόπουλου, ενώ με τον Παύλο, τον Θανάση, τον Κώστα, λιγότερο τον Κώστα, που ήταν τότε στα πράγματα, αισθάνθηκες ότι κάποια στιγμή η σχέση ξέφυγε κατά πολύ από τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενο. Ναι, και όχι μόνο ήταν με πατρική, όλους. Δηλαδή. Ναι, ήταν... Δηλαδή, ένιωσε ποτέ ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε φάει χιλόπιτα από μια γκόμενα, θα μπορούσε να πάρει το κουβεντιάσει μαζί του.
Δεν ξέρω τώρα για χιλόπιτα, αλλά μια φορά πάντως που έπαθα υπογλυκαιμία στην προπόνηση και βγήκα έξω, έτρεξε ο Κυρθανάσης. Τι έπαθες, μου λέει, μεγάλη αρχηγέ. Λέω, Κυρθανάσης, ζαλίζομαι. Κάτσε εγώ, μου λέει. Ανοίγει έτσι, βγάζει μια ζάχαρη από το πορτοφόλι, φάει, μου λέει. Ναι, εντάξει, ήταν σε όλα δίπλα. Δεν, ακόμα και αυτό που είπες, θα μπορούσε άνετα να του το πεις και να σου πει το οτιδήποτε. Να προσπαθήσει να σε βοηθήσει. Τι... Όχι, θα ρωτήσω τον καθένα αντίστροφα. Ποια αρετή ή πιο χαρακτηριστικό του Καλαϊτζή θα ήθελα να πάρουν οι τρεις κόρες του. Εσύ που τον ξέρεις τόσα χρόνια. Τι, μαχητικός. Πίσω δεν έχει. Είναι μαχητικές οι κόρες σου, η Δανάη, η Όλη και η Θάλια. Όχι. 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 Οι γυναίκες από μόνες τους έχουν το κάτι παραπάνω από ό,τι έχουμε εμείς. Οπότε δεν είχαν την ανάγκη να παλέψουν για κάτι όπως παλεύαμε εμείς, να το πω έτσι, σε καθημερινή βάση. Απ' την άλλη, έχουν δώσει τους δικούς τους αγώνες, γιατί σπουδάζουν, τελειώνουν. Οπότε τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δίνουν έναν διαφορετικό αγώνα έξω από τις γραμμές. Όταν κάποιος λέγεται Αλβέρτης και είναι γιος του Φραγκίσκου Αλβέρτη, πόσο δύσκολο είναι να κάνει καριέρα. Τον κυνηγάει το όνομα ξέρεις του πατέρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν μπαίνω σε αυτές τις λεπτομέρειες ούτε για τα παιδιά μου, ούτε για τα παιδιά κανονός κτλ. Εγώ το μόνο που θέλω σαν πατέρας κάποια στιγμή είναι να ξέρω ότι έχω δώσει, καθένας κατά τη γνώμη του, 5 σωστά εφόδια σε θέματα νοοτροπίας και να βγει το παιδί, οποιοδήποτε παιδί, οποιοδήποτε γονέα, ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία, ευγενικός, με καλά αισθήματα για τους συνανθρώπους του και να είναι ένα θετικό άτομο. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα παίξει κάποιος μπάσκετ ή δεν θα παίξει μπάσκετ, δεν σημαίνει οτιδήποτε. Εμένα η νοοτροπία μου σαν άνθρωπος και πατέρας αυτή τη στιγμή είναι να βγουν τα παιδιά μου σωστοί άνθρωποι. Δεν ξέρεις ποτέ αν θα παίξει μπάσκετ ή θα γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με απασχολεί καν. Εγώ θέλω να είναι σωστό άτομο. Απέναντι στους συνανθρώπους του, απέναντι στους φίλους του, απέναντι στην κοπελιά του, απέναντι σε οποιονδήποτε. Να είναι έτσι όπως πρέπει. Ένιωσες ποτέ βολεμένος στο μπάσκετ? Δηλαδή μια αίσθηση που πιθανότατα όχι δεν σε άφησε, αλλά σου δημιουργούσε τις καβάτσες ώστε να μην δουλέψεις περισσότερο. Επειδή είχες ένα χάρισμα που είναι ανεκτήμητο. Όχι, όσο μπορούσα και έπαιζα και ήμουν ανεργός, όσο μπορούσα και έπαιζα εννοώ από θέματα τραυματισμών κτλ. Και μου είχε πει ο Γιώργος Ραμπότας κάποια στιγμή μια κουβέντα, όταν ήταν με τον Γκάλι μαζί, και ήμουν πιτσιρικά, στην οποία την κράτησα μέχρι πολύ. Όταν πιστέψεις ότι έγινες παίχτης, έχεις τελειώσει κιόλας. Και εγώ στα 35 κατάλαβα ότι δεν αντέχει άλλο το σύστημα και το αποδέχτηκα. Και τελείωσα χωρίς κανένα αποθυμένο, χωρίς κανένα να πω να είχα κάνει και εκείνο. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και εγώ 4 φορές τα έχω ανοίξει τα πόδια μου και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για όλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι το ξαναπάμε. Το ίδιο μου έχει πει εμένα ένας μοτοσυκλετιστής, ότι όταν... Ένας? Μοτοσυκλετιστής. Ναι. Ότι όταν αισθανθείς, όταν καταλάβεις ότι ξέρεις μηχανή, ότι έχεις, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι χτύπα κλειούς, θα τρακάρεις, θα πάει, ο οποίος θα είναι μέσα στη λάμα βέβαια. Αλλά γι' αυτό... Επειδή... Η σιγουριά είναι αυτή που σε κάνει πολλές φορές και την πατάς. Ναι, επαναπάβεσαι. Σωστά. Σε κρατάει σε μία αλφάμινα για απέναντι σε οτιδήποτε. Γι' αυτό θέλεις ένα Σόλομον συνέχεια στη ζωή σου. Καταλαβαίνεις. Να σου ανακατεύει. Είδες τι καλό. Ανακατεύει τη ζωή. Είδες τι καλό που μας έκανε. Είδες τι καλό. Σε όλους. Και τον αναζητούν διάφοροι. Με τον Γκάλι μένατε στο ίδιο δωμάτιο. Ναι. Όταν έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τάβλη, παίζατε. Ναι. Και τον άφηνες. Ήταν καλός ο Τάβλη, ήταν καλός. Καλός ήταν τώρα. Εγώ ήμουν 18, εκείνος ήταν... Κουβαλούσε μια εμπειρία ετών. Και στο τάβλι. Εντάξει, ήταν μια εμπειρία και αυτή την να σου πω τώρα. Εντάξει, ήσουν με τον άνθρωπο που. Το Θεό της Ελλάδας τότε, έτσι, σε εισαγωγικά πάλι.
Οπότε ξαφνικά παίζεις τάβλη, κοιμάσαι το βράδυ στο ίδιο δωμάτιο, κάνετε μαζί προπόνηση, παίζετε μαζί αγώνες. Σε σημαδεύει αυτό. Δεν σημαδεύει. Εσύ με ποιον είσαι στο δωμάτιο. Ποιος ήταν ο πιο περίεργος συγκάτοικος που είχες, ο πιο απαιτητικός, ο πιο αυστηρός, παιδί μου. Αυστηρός κι αυτά. Περίεργος ήταν λίγο σιγάλας, ήταν περίεργος που τον είχα σε κάτι εθνικές κι αυτά. Ήταν λίγο υποχόντριος, έτσι, με την καθαριότητα και με τα τέτοια. Περίεργος, περίεργος. Τα παιδιά ο Γιώργος, δεν Τέτοια περιέργεια, κατά τα άλλα, ήταν... Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παπα-Νικολάου υπέφερε γιατί έμενε μαζί με τον Βασούλα. Καλά, ο δηλαδή. Ο Βασούλα δεν κοιμόταν ποτέ, νυχτερίδα, άνοιγε τα παράθυρα, κάμιζε στο δωμάτιο. Ποιος ήταν ο περίεργος? Ο Παπα-Νικολάου. Ποιος ήταν ο Βασούλα? Τι δεν καταλαβαίνεις? Τόση ώρα που διαρούμε, θυμήθηκες έτσι για να κλείσουμε μια ωραία ιστορία. Κοίτα, ωραία ιστορία, όχι από αυτές που περιμένες, αλλά θα σου πω κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ και έτσι. Κοίτα, εγώ από μερικούς ανθρώπους δεν θέλω να σε κουρακεύσω και στους δυο έχω τεράστια αγάπη. Και είναι σαν να μιλάω τώρα για τον εαυτό μου και να διαφημίσω κάτι το οποίο το νιώθω. Ότι με όλους τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί, με διαφορά κάποιον τον έχω τεράστια αγάπη. Οπότε, τι πιστεύω, πού θέλω να καταλήξω, ότι οτιδήποτε ακούς. Είτε είναι πιασάρικο και εμπορικό, είτε όχι, είναι κάτι που έχει αξία και έχει υπόβαθρο. Οπότε. Μπορώ να σου πω κάτι το οποίο. Μην δικαιολογήσει εκ των προτέρων ότι δεν είναι πιασάρικο ή όχι. Όχι, δεν όχι, δεν έχει να κάνει πιασάρικο ή όχι. Έχει να κάνει με μια πραγματικότητα που αντιμετώπισαμε κάποια στιγμή, η οποία δεν έχει ξανατύχει και εύχομαι να μην ξανατύχει. Είχαμε φύγει με τσάρτερ να πάμε στο Σαρατόφ. Να παίξετε με την Αυτοντόρ. Μπράβο. Μάλλον ενδεχομένως πήγαμε σε λάθος αεροδρόμιο. Προσγειωθήκαμε, δεν υπήρχε τίποτα. Και δεν ξέρω τώρα αν ήταν η οργάνωση ταχνιδιού τέτοια από αυτούς και τους Ρώσους. Ξαφνικά ξεφορτώσαμε με μείον 20 και χιονοθύελες κτλ. Πώς θα φύγουμε, πού θα φύγουμε, δεν θα φύγετε λέει από εδώ. Πρέπει να πάτε στο άλλο αεροδρόμιο να σας πάρει το πούλμαν. Επιβιβαστήκαμε σε δύο αεροπλανάκια όσο είναι εδώ. Σέσνα. Τα θυμάσαι. Τελικοφόρο. Εγώ ήμουν τραυματίας. Τι ήσουν τραυματίας. Ο συνήθως. Λοιπόν, και ξαφνικά απογειωθήκαμε δύο αεροπλάνα, ίδια, μισή εδώ, μισή εκεί, ο οποίος πιλότος ήταν αυτός που έβαλε τις τσάντες μέσα με κοντομάνικο και μείον 20 τη στολή του πιλότου, το κοντομάνικο, το πουκάμισο, τη γραβάτα κτλ. Μάλλον δεν έβλεπε μπροστά του. Κόκκινη μύτη, κόκκινα μάγουλα κτλ. Και ξεκίνησε μια πτήση τρόμου τώρα προς άγνωστο για ποιο αεροδρόμιο θα προσγειωθούμε. Και έλεγε τώρα, θα φτάσουμε, δεν θα φτάσουμε, τι κόλπα, αυτά δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ. Τι, μπαίναμε σε ένα αεροπλάνο, κατεβαίναμε σε ένα αεροδρόμιο και ξαφνικά μπήκαμε σε δύο αεροπλανάκια από εδώ μέχρι εκεί, πόσα άτομα για να πάμε πού. Και τελικά φτάσαμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο εντάξει, δεν το είχαμε ξανασυναντήσει, ήταν λίγο δύσκολο. Η διαχείριση του. Και μετά γίνανε οι εκπομπές Survivor και τέτοια στιγμή. Δεν χρειάστηκε, εντάξει. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ο χώρος εδώ πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο και φοβερό για τους μπασκετικούς, όσοι έχουν τρέλα με τον μπάσκετ. Και μπράβο στα παιδιά, γιατί πραγματικά απίστευτο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Αλήθεια, ο χώρος είναι μαγικός και θα... Νομίζω εγώ θα ξανάρθω. Να ξανάρθεις σε πρόσδεκτος. Λοιπόν, ο Αλβέρτης ο Μαρτίνης θα έκλεβε από εδώ τη φανέλα του Λάρι Μπέρντ. Εσύ από όλες αυτές τις φανέλες οι οποίες εικονίζονται, ποια θα γούσταρες. Πέρα από αυτές τις πολύ ωραίες δικές σου που μας κουβάλεις. Φανέλα, ποια θα έπαιρνα. Από αυτές που είναι εδώ μέσα. Να έλεγα του Τζορντάν. Πρωτότυπο, ναι, πρωτοτυπή. Εντάξει, είπαμε, έχουμε πει Γκάλης και Τζόρνταν. Εγώ τουλάχιστον δύο θεούς έχω αυτούς. Έτσι μεγαλώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Βασίλη. Και στις οικογένειές σας, τα παιδιά σας. Βασίλη, ευχαριστούμε. Και να είστε πάντοτε αγαπημένοι και αυθεντικοί. Καλά να είμαστε όλους ο κόσμος, να καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, αυτός ήταν ο Γιώργος Καλαϊτζής. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο των Lost Tapes εδώ στον χώρο του Trace & Chase με την υποστήριξη στοίχημα.
Να είστε καλά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Lost Tapes για να δούμε ποιες άλλες χαμένες κασέτες θα τις ανασύρουμε στην επιφάνεια. Γεια σας.